Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Ήθελα να πω ότι εάν είχαμε μια ψηφοφορία για να αναδείξουμε το πρόσωπο της χρονιάς του 2017 στην Ελλάδα, στον χώρο της πολιτικής, η κυρία Φόφη Γεννηματά θα ήταν μια αυτονόητη υποψηφιότητα. Έκανε στη μέση της χρονιάς κάτι που ήταν ασυνήθιστο και τολμηρό. Έθεσε τον εαυτό της και το αξίωμά της στην κρίση ενός εκλογικού σώματος, το οποίο κανείς δεν ήξερε αν θα συγκροτηθεί, κανείς δεν ήξερε τι σύσταση θα έχει, κανείς δεν ήξερε αν θα έρθει στο ραντεβού της κάλπης. Το ραντεβού πέτυχε, παρότι ελάχιστοι το πίστευαν έως και την παραμονή. Η δυσκολία έρχεται μετά, γιατί όπως έχει πει κύριε Ευθυμίου κάποιος ομοτεχνός σας, οι κάλπες είναι η στιγμή της ποίησης και μετά έρχεται η στιγμή της βαρετής πρόζας. Η κυρία Φόφη Γεννηματά είναι η επόμενη καλεσμένη στο φόρουμ των Δελφών και εγώ θα έχω την τιμή να της θέσω ερωτήματα ενώπιόν σας και να ακούσετε τις απαντήσεις σας. Κυρία Γεννηματά, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, Παύλη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να καθιερώσουμε τον Ενικό. Είναι πολύ πιο ζεστός. Γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια. Ωραία, θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα είπες. Πίστευα πραγματικά σε αυτό το εγχείρημα και πιστεύω, νομίζω ότι είναι αναγκαιότητα η ανάκαμψη της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα και συνδέεται με την ανασυγκρότηση του τόπου, της οικονομίας, των προοπτικών μας. Θέλουμε να δώσουμε μια δυνατή φωνή στους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας. Κάναμε το πρώτο βήμα με τη μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες του Νοεμβρίου. Προχωράμε δυναμικά στο δεύτερο, που είναι το συνέδριό μας. Μέσα στο μήνα αυτό, για να συγκροτηθούμε επιτέλους ως ένας νέος ενιαίος φορέας της κεντροαριστεράς με μια ενιαία φωνή. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν θα γίνουμε όλοι ίδιοι στο χώρο αυτό. Η δύναμή μας στηρίζεται ακριβώς στην πολυφωνία και στη διαφορετικότητα, αλλά στην ικανότητά μας να συνθέτουμε στο τέλος της ημέρας τις απόψεις. Πιστεύω λοιπόν στην πολυφωνία. Δεν δέχομαι τη Βαβυλωνία και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε μετά από το συνέδριο του Μαρτίου. Είχα ήδη μια ερώτηση που με βασάνιζε. Πώς να τον λέω εγώ αυτό το χώρο? Κάποιοι τον λένε η Ελληνική Σοσιαλδημοκρατία, κάποιοι τον λένε η Ελληνική Κεντροαριστερά, η Προοδευτική Παράταξη, το Προοδευτικό Κέντρο, το Μεταρρυθμιστικό Κέντρο. Τι να λέμε, Κεντροαριστερά? Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη που έρχεται από το παρελθόν και έχει ένα σημαντικό μέλλον. Το χτίζουμε αυτό σιγά-σιγά. Στον χώρο αυτό συναντιούνται πολλά ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας, της ανετικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας. Νομίζω ότι, το είπα και πριν, το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι η σύνθεση όλων αυτών των διαφορετικών ρευμάτων που έχουν ένα κοινό στόχο. Να ξανασταθεί η Ελλάδα στα πόδια της, να κερδίσουμε τη χώρα μας πίσω και να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο τους. Τώρα, Πριν πάω στα υπόλοιπα, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι στο μυαλό όλων μας. Το ερώτημα είναι πόσο σοβαρό θεωρείς ότι είναι αυτό που είχαμε στον Εύρο και είναι πρωτοφανές. Είχαμε πρόσφατα ένα επεισόδιο στα Ίμια, το οποίο ήταν σοβαρό. Απανωτέ έρχεται ένα δεύτερο επεισόδιο στον Εύρο. Φαίνεται σαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να γυρίζουν σε μια εποχή πίσω από το 1999. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το σχόλιο σου γι' αυτό. Παύλο, είναι γεγονός ότι ζούμε το τελευταίο διάστημα μία όξυνση και μία ένταση, με ευθύνη βεβαίως της Τουρκίας, στις σχέσεις μας με την γειτονική μας χώρα. Εμείς είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στην κατεύθυνση της καλής γειτονίας, η οποία βέβαια προϋποθέτει η σχέση αυτή, το σεβασμό των κανόνων και του διεθνούς δικαίου. Και φαίνεται ότι από την πλευρά της η Τουρκία αυτή την εποχή έχει αλλάξει ρότα. Όμως, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο δικούς μας ανθρώπους που πρέπει επειγόντως να επιστραφούν στη χώρα τους ασφαλείς, αυτό που θέλω να πω στην κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο ασφαλείς στην πατρίδα τους και να σταματήσει η Τουρκία να μας διασύρει ως χώρα και ως στράτευμα. Είναι θέμα στοιχειώδους αξιοπρέπειας όλων μας. Και βεβαίως, σε σχέση με τη συνολική εικόνα που έβαλες για την ένταση που επικρατεί αυτό το διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτές δεν αντιμετωπίζονται με ψευτοπαλκαρισμούς. Και βεβαίως η αδράνεια είναι απολύτως επικίνδυνη και εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Αυτό που χρειάζεται είναι αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και αξιοποίηση της σχέσεις μας και τις θέσεις μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ. Τώρα,
να προσγειωθούμε στα θέματα αυτού του συνεδρίου. Τρεις μέρες τώρα συζητάμε γύρω από τα διλήμματα της επόμενης μέρας. Έχουν τεθεί τα διλήμματα αυτά. Καθαρή έξοδος, πιστοληπτική γραμμή, όχι πιστοληπτική γραμμή, μαξιλάρι με τα εξιδίων ή μαξιλάρι με χρήματα των ξένων, ελάφρυση χρέους, μεταμνημονιακή πραγματικότητα. Αν σου ζητούσα μια επιγραμματικά τη δική σου συμβολή σε αυτό το διάλογο, τα δικά σου ναι και όχι, σε αυτά τα διλήμματα που συζητιώνται τρεις μέρες. Έξοδος καθαρή ή όχι, πιστοληπτική γραμμή, χρέος και επόμενη μέρα. Να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί είναι πολλά. Καταρχήν να απαντήσω στο ερώτημα αν υπάρχει καθαρή έξοδος ή όχι. Αναμφίβολα δεν υπάρχει καθαρή έξοδος. Και δεν υπάρχει καθαρή έξοδος από τη στιγμή που η κυβέρνηση αυτή έχει αναλάβει δεσμεύσεις για πάρα πολλά χρόνια μπροστά. Για δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσματα. Έχει παραχωρήσει το δημόσιο πλούτο για 99 χρόνια. Έχει αποδεχθεί μια πολύ σφιχτή επιτροπία. Έχει δεσμευθεί για περικοπές της συντάξης τον επόμενο χρόνο και για μείωση του αφορολόγητου. Όλα αυτά δείχνουν ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί ένα τέταρτο μνημόνιο. Και μάλιστα ένα μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Άρα τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι τελειώνουν τα μνημόνια, δηλαδή οι υποχρεώσεις για τους εταίρους απέναντί μας, αλλά δεν τελειώνουν οι δικές μας δεσμεύσεις και οι δικοί μας περιορισμοί. Και έρχομαι τώρα στο επόμενο ερώτημα. Προληπτική πιστωτική γραμμή ή μαξιλάρι? Εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι μια συζήτηση που στο δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει τη χώρα. Είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να μείνει χαμηλά, σε τεχνικό επίπεδο, διότι ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτό το θέμα εκπέμπει μηνύματα στις αγορές ότι δεν έχουμε κατασταλάξει ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε, ότι δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, άρα ότι μπορεί να επαναλαμβάνεται η τυχοδιοκτική περίοδος του 2015 και όλα αυτά μπορεί να τα βρούμε μπροστά μας με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, με ανέβασμα των επιτοκίων και άρα με νέα αδιέξοδα και νέα προβλήματα. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα εγώ από τη μεριά μου για το τέλος αυτής της συμφωνίας, γιατί είναι φανερό ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μας βγάλει οριστικά και με ασφάλεια από την κρίση, το τέλος του προγράμματος δεν σημαίνει και την οριστική και ασφαλή έξοδο από την κρίση. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα εγώ από τη μεριά μου είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων, ελάφρυνσης του χρέους και μείωσης του στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτή είναι μια ολοκληρωμένη συμφωνία που πρέπει να κλείσει μια αξιόπιστη κυβέρνηση με τους εταίρους. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είναι σε θέση να το κάνει και πιστεύω ότι χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή στον τόπο για να μπορέσουμε πραγματικά να βγάλουμε τη χώρα με ασφάλεια από την κρίση. Να επιμείνω, αν σε αυτήν την πολιτική αλλαγή, όταν συντελεστεί ο δικός σας χώρος, το κίνημα αλλαγής, εσύ, έχετε έναν ρόλο ευθύνης. Πώς θα διαχειριστείτε αυτό που περιέγραψε στο τέταρτο μνημόνιο, δηλαδή τη δέσμη υποχρεώσεων για το 19, το 20 και μέχρι το βάθος του χρόνου? Θα το τηρήσετε, θα το αμφισβητήσετε, θα το ξαναδιαπραγματευτείτε και τι? Καμία συμφωνία δεν γράφεται με ανεξίτηλο μελάνι, αλλά οι αλλαγές δεν γίνονται με τυχοδιοκτικό τρόπο. Χρειάζεται σοβαρότητα και αξιοπιστία από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων που, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να ξεκινάει από την αποκομματικοποίηση του κράτους και της δικαιοσύνης, της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης, της αλλαγής και της σταθεροποίησης του φορολογικού συστήματος και βεβαίως μιας μεγάλης αποκέντρωσης για να χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία που δεν καταφέραμε όλα τα προηγούμενα χρόνια να το κάνουμε και ενός σοβαρού κοινωνικού σχεδίου που θα εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, με ένα πρόγραμμα ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων, πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο πρέπει να στηριχθεί και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και ξένων επενδύσεων, αλλά και στη στήριξη των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που άντεξαν στα χρόνια της κρίσης. Άρα, λοιπόν, εμείς προτείνουμε διαδικασίες fast track για τις επενδύσεις την επόμενη τετραετία στον τόπο κατά το πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων, για να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία ξέρετε ότι έχουν ταλανίσει πάρα πολλούς επενδυτές και τους έχουν απογοητεύσει.
Και έρχομαι στα κίνητρα φορολογικά και ασφαλιστικά που πρέπει να δοθούν στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και αυτά συνδέονται με τους στόχους που πρέπει να κουβεντιάσουμε και να διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας. Επειδή με ρώτησες, Παύλο, πριν τι θα κάναμε, εκτός από τα δύο προγράμματα που θα έπρεπε να καταθέσουμε εμείς από τη μεριά μας στο τραπέζι, όπως είπα πριν, για μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη, θα πρέπει να συζητήσουμε με τους εταίρους την άμεση ελάφρυνση του χρέους, και δεν μιλώ για κούρεμα, αλλά για ελάφρυνση, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να μειώσουμε το στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα από το 3,5% τουλάχιστον στο 2%, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα στοχευμένα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι είναι κλειδί να μην χάσουμε αυτό που ονομάζουμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η χώρα θα πρέπει να φύγει από αυτή την λογική της αποεπένδυσης, της μικρής παραγωγικής βάσης και να στοχεύσει σε επενδύσεις στη μεταποίηση και στις νέες τεχνολογίες. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των πολιτών στη γνώση σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή. Γιατί η νέα ψηφιακή εποχή μπορεί να δώσει δυνατότητες και στις επενδύσεις στον τόπο και στην καλύτερη και φιλικότερη δημόσια διοίκηση και αποτελεσματικότερη και στον τρόπο οργάνωσης των πόλεων που μπορούν να ξαναδώσουν πνοή σε αυτό που λέμε οικοδομή, αλλά με μια νέα προσέγγιση. Και θεωρώ ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το τρένο, δεν πρέπει να δούμε τα τρένα και πάλι να περνούν από τον τόπο, γιατί έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς, ποιοτικές, νέες θέσεις εργασίας, υψηλά αμοιβόμενες και να λύσουμε το πρόβλημα του brain drain. Μιλώντας για την επόμενη μέρα, σε αυτό το φόρουμ, προχθές το βράδυ, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, μιλώντας, χρησιμοποίησε μια διατύπωση. Είπε ότι δεν θα υπάρξει η επόμενη μέρα αν δεν υπάρξει κάθαρση της ελληνικής τραγωδίας, δηλαδή αν δεν τιμωρηθούν υπεύθυνοι. Βεβαίως έκλεινε το μάτι του στα θέματα της επικαιρότητας, Νοβάρτης, Μετρό, ιστορίες αυτές. Αλλά ως θέμα αρχής, ως διατύπωση, σε βρίσκει σύμφωνη ή όχι? Υπάρχει το θέμα αρχής, υπάρχει και το θέμα της εκμετάλλευσης. Επί του ζητήματος της αρχής, είμαι από τους ανθρώπους που λέω πάντα όλα στο φως, διαφάνεια για τους πάντες και παντού. Εγώ είμαι αμήλικτη στο εσωτερικό του κόμματός μου. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε κάνει αυτοκριτική, που έχουμε κάνει αυτοκάθαρση και αν είχαν τολμήσει και τα άλλα κόμματα το τελευταίο διάστημα να πράξουν το ίδιο, ίσως η πολιτική ζωή του τόπου είχε κερδίσει σε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στα μάτια των Έλληνων πολιτών. Αυτό όμως είναι ένα θέμα. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με κάθαρση και δικαιοσύνη. Αυτό λέγεται απλά ρίχνω τη σκανδαλολογία στο τραπέζι, γιατί δεν μπορώ να δείξω κανένα ουσιαστικό πρόγραμμα εξόδου της χώρας μου από την κρίση, δεν μπορώ να πείσω κανέναν ότι ξέρω που θέλω να πάω και τι να κάνω, και άρα θολώνω και πάλι τα νερά, δηλητηριάζω το κλίμα, πολλώνω την κατάσταση, εμείς και αυτοί, και δυστυχώς, μέσα σε αυτό το κλίμα της σκανδαλολογίας, βλέπω ότι παγιδεύεται και η αντιπολίτευση. Και παγιδεύεται η αξιωματική αντιπολίτευση στη λογική της δημιουργίας δύο πόλων, δύο στρατών, που θα μπορούν να συγκρατήσουν με αυτόν τον τρόπο δυνάμεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι απολύτως καταστροφικό για την Ελλάδα. Τα διχαστικά μέτωπα τα πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά και όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψουμε σε τέτοιες εποχές και η πολιτική ζωή να εξελιχθεί σε μια ρωμαϊκή αρένα. Άρα, να τελειώνουμε με την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων, όπου υπάρχουν στοιχεία και όποιος έχει βάλει το χέρι του στο μέλι να πληρώσει και να πληρώσει ακριβά. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση μου. Κάνω ένα βήμα πίσω. Στο ερώτημα τι διαφέρει η ελληνική περίπτωση από την περίπτωση της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας ή της Κύπρου, που είχαν αντίστοιχη με εμάς εμπειρία ή ατυχία, η πιο γρήγορη απάντηση είναι ότι στις άλλες αυτές χώρες από την πρώτη μέρα υπήρξε μία συνένεση, μία στοιχειώδη συμφωνία της μεγάλης πλειοψηφίας του πολιτικού κόσμου ως προς το αναπόφευκτο που συνέβη και την υποχρέωσή τους να το διαχειριστούν, ενώ στην Ελλάδα αμφισβητήθηκε ακόμη και το ίδιο το γεγονός της χρεοκοπίας ή, εν πάση περιπτώσει, της έκτακτης ανάγκης για μακρύ χρονικό διάστημα. Η αδυναμία του πολιτικού κόσμου να συνεννοηθεί ήταν
νομίζω ότι είναι πια κοινός τόπος ως ανάλυση. Μια από τις αιτίες γιατί η Ελλάδα βασανίστηκε τόσο πολύ, χρειάστηκε τρία προγράμματα και έχασε δεκαπλάσιο ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε σχέση με την Πορτογαλία, για παράδειγμα, ή την Ιρλανδία, που νομίζω συμφωνώ δεν έχασε καθόλου. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά το ότι δεν μπόρεσαν οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν εξ αρχής. Δεν μπόρεσαν να μιλήσουν με ειλικρίνεια για το ποια ήταν τα αίτια που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάρρευση. Ακόμα η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει πει μία λέξη κριτικής ή αυτοκριτικής για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 ως το 2009. Που οδήγησε στον εκτροχιασμό της ελληνικής οικονομίας και σε μεγάλο βαθμό έχει ευθύνη για το ότι η χώρα χρειάστηκε να μπει στα μνημόνια και σε αυτή τη δυσβάσταχτη εποπτεία. Βεβαίως, έχει μεγάλη ευθύνη επίσης η Νέα Δημοκρατία, γιατί στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης ένα κόμμα συστημικό προσπάθησε να πει ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος με λιγότερα βάρη για τους Έλληνες πολίτες και ότι είναι προδότες αυτοί που δεν τον ακολουθούν. Και πάνω σε αυτό το δρόμο και σε αυτό το γήπεδο αντιμνημόνιο μεγάλωσαν, δυνάμωσαν όλα αυτά τα δήθεν αντισυστημικά κόμματα και ζήσαμε την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την τεράστια οπισθοδρόμηση. Χάσαμε 3 χρόνια και η Ελλάδα σήμερα προσπαθεί να γυρίσει εκεί που περίπου ήταν το 2014. Άρα έχει έρθει, νομίζω, ο καιρός να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, να συνειδητοποιήσουν ότι η εθνική συνεννόηση δεν είναι μια ρομαντική εκδοχή της πολιτικής, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για να αφήσει οριστικά η χώρα πίσω της με ασφάλεια την κρίση, την επιτροπή και τα μνημόνια. Το ερώτημα μου είναι αν φοβάσαι ότι γυρίζουμε πίσω με έναν καινούριο τρόπο, δηλαδή με τους μεν να απειλούν τους δε ότι θα τους στείλουν στην Εξεταστική Επιτροπή και θα τους βάλουν φυλακή. Διότι οι νυν απειλούν τους πρώην με παραπομπές σε δικαστήρια, αλλά και οι πρώην απειλούν τους νυν ότι όταν έρθουν ξανά στην εξουσία θα στείλουν αυτούς στα ειδικά δικαστήρια. Αυτό τελειώνει ποτέ? Αυτός ο ρόλος μου δεν είναι να φοβάμαι, Παύλο, αλλά να ενεργώ και να πράττω. Και αυτό κάνω αυτό το διάστημα. Ακριβώς επειδή το βλέπω, ακριβώς επειδή βλέπω τη διάθεση δημιουργίας μετόπων των δήθεν αριστερών, των δήθεν ευρωπαϊστών, τη διάθεση για ρεβάνς, είμαι απέναντι σε όλα αυτά. Και πιστεύω ότι η απάντηση είναι η αλλαγή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Είναι φανερό ότι ο μεν κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από τα διέξοδα και την κρίση. Είναι επίσης φανερό ότι ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη μεριά δεν έχει καμία διάθεση με προοδευτικό τρόπο να διακυβερνηθεί αυτός ο τόπος. Άρα, εάν παραμείνουν τα υψηλά ποσοστά αυτών των δύο κομμάτων, δεν έχουμε παρά να δούμε αναβίωση του σκηνικού που περιέγραψες, που το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά, το πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά οι Έλληνες πολίτες. Έχει γονατίσει η μεσαία τάξη, έχουν γονατίσει οι ελληνικές επιχειρήσεις και για να επανέλθω στην προηγούμενη συζήτηση, εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορεί κανείς να μιλά για καθαρή έξοδο με γονατισμένη τη μεσαία τάξη, με 100 δις ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών, με ανεμική ανάπτυξη, με όλους τους στόχους να μην πιάνονται τελικά από την κυβέρνηση αυτή και χωρίς ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κοινωνικής συνοχής. Θα έπρεπε κατά προτεραιότητα η κυβέρνηση αυτή και η αξιωματική αντιπολίτευση να συζητούν και να συνεργάζονται για το πώς θα στηρίξουν στρώματα της κοινωνίας που αυτή τη στιγμή φτωχοποιούνται. Και αντί για συγκεκριμένη κοινωνική πολιτική και σχέδιο, έχει η κυβέρνηση βρει τους χριστουγεννιάτικους μποναμάδες. Σε ρόλο Φρυδερίκης μοιράζει επιδόματα απόρων κορασίδων. Αυτή είναι η απάντηση το 2018 απέναντι στη φτωχοποιημένη αυτή μερίδα του ελληνικού λαού που αντιμετωπίζει το περιθώριο. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα. Και εγώ λέω συγκεκριμένα πράγματα. Πριν απ' όλα πρέπει να γυρίσει ο κατώτερος μισθός στην Γενική Συλλογική Σύμβαση, διότι μόνο οι εταίροι μεταξύ τους, οι κοινωνικοί εταίροι, μπορούν να αντιληφθούν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας και σταδιακά να ανεβάσουμε το κατώτατο μισθό. Δεν πουλάμε φύγια για μεταξωτές κορδέλες. Λέμε πράγματα ρεαλιστικά, σοβαρά, που μπορεί να γίνουν. Όπως επίσης πρέπει να υπάρξει μια κατώτερη εγγυημένη σύνταξη που δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 500 ευρώ. Και απευθύνομαι στις χείρες που έχετε παρακολουθήσει τι έχει γίνει όλο το τελευταίο διάστημα, τι τεράστια αδικία έχει γίνει σε βάρος τους.
ειδικές κατηγορίες αναπήρων που πλήττονται και πολύ χαμηλές συντάξεις. Δηλαδή, μιλάω για μια μικρή επαναφορά του ΕΚΑΣ σε πάρα πολύ χαμηλές συντάξεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα εγγυημένο επίπεδο διαβίωσης για αυτούς τους ανθρώπους. Και βεβαίως θα έπρεπε να προτάξουμε, το λέμε εδώ και ένα χρόνο, αλλά κανένας δεν ασχολείται, πρέπει να ξεπεράσουμε τη λογική των επιδομάτων ανεργίας και να περάσουμε στη λογική των επιδομάτων εργασίας. Έχουμε προτείνει μια πάρα πολύ απλή λύση. Για κάθε επιπλέον νέα θέση εργασίας, η μισθολογική δαπάνη να λογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει από τη φορολογία με συντελεστή αυξημένο κατά 30%. Σε περιπτώσεις δε που η πρόσληψη αφορά νέους μέχρι 29 ετών άνεργους, άνω των 55, οι γυναίκες, που είναι οι κατηγορίες που πλήττονται κυρίως από την ανεργία, ο συντελεστής να φτάνει το 50%. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορούμε να πυροδοτήσουμε την ανάπτυξη και να στηρίξουμε την κοινωνική συνοχή. Και μαζί με τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που περιέγραψα πριν στο κράτος, στη δικαιοσύνη, στη φορολογία, μπορούμε να πείσουμε τους εταίρους μας ότι είμαστε αξιόπιστοι και μπορούμε να διαπραγματευτούμε αλλαγές σε αυτή τη δυσβάσταχτη συμφωνία που έκλεισε ο κύριος Τσίπρας με την πλάτη στον τοίχο το 2015, μετά από την τοιχοδιοκτική περίοδο του πρώτου εξαμήνου, που μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη προχώρησαν. Είχε την πλήρη κάλυψη του κυρίου Τσίπρα. Και εγώ αναρωτιέμαι και τους προκαλώ. Μιλάει για κάθαρση. Μιλάει για τις ευθύνες όλου του πολιτικού συστήματος. Εμείς ζητάμε εδώ και 1,5 χρόνο να γίνει εξεταστική για την οικονομία από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι σήμερα για να μιλήσουμε για τις ευθύνες όλων. Χωρίς να εξαιρέσουμε καμία περίοδο. Και τη δική μας και του κυρίου Καραμαλή, αλλά βεβαίως και του κυρίου Τσίπρα. Γιατί μας είπε ότι κάποιοι παρετούνται για 23.000 ευρώ και κάποιοι κάνουν τους Κινέζους για 23 δις. Και εγώ αναρωτιέμαι και απάντηση δεν έχω πάρει. Πώς αισθάνεται αυτός που κάθεται στη θέση του Πρωθυπουργού την ώρα που οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι χρέωσε τη χώρα με 200 δις. Θα την κρίνουμε ποτέ αυτή την περίοδο? Θα πάρουμε απαντήσεις για αυτές τις ευθύνες? Ή θα μείνουμε μόνο στο εμείς και οι άλλοι? Δεν θα πω στη συζήτηση αν ήταν 100-200, γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα που κυκλοφορεί. Δεν είναι δική μας εκτίμηση, Παύλο. Είναι εκτίμηση του κυρίου Βίζερ και όπως καταλαβαίνεις, σωστά. Είναι μια αξιοπρόσεκτη παρέμβαση. Σωστά. Πάμε στην επόμενη μέρα. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα για την Ευρώπη και για την πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκεται. Στη Γερμανία περιμένουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. 400 περίπου χιλιάδες μέλη, επειδή κάποιοι αμφισβήτηταν αν ήταν μεγάλη συμμετοχή, το οποίο εγώ είμαι θερμός υποστηρικτής ότι ήταν μεγάλη συμμετοχή στις δικές σας εκλογές, αν 200.000 ψήφισαν σε εσάς και σήμερα στην Γερμανία με οκταπλάσιο πληθυσμό ψηφίζουν 400.000 σε ένα κρίσιμο ισοκομματικό δημοψήφισμα, είναι το μέτρο του τι σημασία έχει η δική σας συμμετοχή. Μερικές φορές μπορούμε να είμαστε μπροστά. Άρα, έχουμε στη Γερμανία μια κρίσιμη ψηφοφορία για τον ναι ή όχι. Το S5 θα συμμετέχει στη νέα γερμανική κυβέρνηση. Στην Ιταλία έχουμε εκλογές, όπου οι εκπρόσωποι αυτού του πολιτικού χώρου φαίνεται από όλες τις ενδείξεις να πιέζονται εκλογικά και να πιέζονται και μετεκλογικά να συμμετάσχουν ενδεχομένως σε ένα συνασπισμό με τον βασικό τους αντίπαλο, με το κόμμα του κυρίου Μπερλουσκόνη. Και στην Ισπανία είναι ανοιχτή η ίδια συζήτηση, νομίζω συναντήθηκε σήμερα με τον Πέδρο Σάντσες. Άρα, επαναφέρω το ερώτημα που σας συντροφεύει από τις παραμονές των εκλογών σας. Με ποιον είναι για το χώρο σας πιθανός σύμμαχος ο σημερινός χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς, είναι για το χώρο σας πιθανός σύμμαχος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Συντηρητική Παράταξη Νέα Δημοκρατία? Αυτό το με ποιον θα πάτε μετά τις εκλογές είναι το αναπόφευκτο ερώτημα που σας συνοδεύει από την πρώτη μέρα. Ακούστε, καταρχήν νομίζω ότι έχει περάσει η εποχή που κάποιοι μας θεωρούσαν το χρήσιμο δεκανίκι. Είμαστε πρωταγωνιστές στις εξελίξεις και θα είμαστε, κύριε Τσίμα, και θα το δείτε. Θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό δουλεύουμε είναι το σχέδιο Ελλάδα, το οποίο επικαιροποιούμε διαρκώς και αυτό θα κάνουμε και στο συνέδριό μας στις 16 Μαρτίου, να είναι στο τραπέζι ως μια βάση
για προγραμματική συμφωνία με προοδευτικό πρόσημο. Εγώ λοιπόν προκαλώ και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, αν είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε πολιτική σταθερότητα στον τόπο, στη βάση μιας προοδευτικής ατζέντας. Αντιστρέφω λοιπόν το ερώτημα και τους καλώ να τοποθετηθούν επί της ουσίας αυτών που πρέπει να γίνουν για τον τόπο. Εμείς δεν θέλουμε την καρέκλα για την καρέκλα. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Έχουμε μάθει πάρα πολλά, έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας, έχουμε αλλάξει, φέρουμε πραγματικά το νέο και το προοδευτικό αυτή τη στιγμή στον τόπο και θέλουμε να γίνει μια ουσιαστική επιτέλους συζήτηση για την επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Να επιμείνω σε αυτό, γιατί... Και όσο για τους Ευρωπαίους, μιας και αναφερθήκατε και στη συνάντησή μου με τον Πέντρο Σάντζες, ο χώρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Σοσιαλδημοκρατών έχει περάσει από μια βαθιά κρίση τα τελευταία χρόνια. Και έχει περάσει από μια βαθιά κρίση γιατί νομίζω ότι έδειξε να ταυτίζεται πάρα πολύ με τις πολιτικές της λιτότητας και να τρέχει πίσω από τη Γερμανία και τις αποφάσεις της κυρίας Μέρκελ. Έχει έρθει η εποχή να υψώσουμε λοιπόν το δικό μας ανάστημα, να διαμορφώσουμε τη δική μας ατζέντα για την Ευρώπη που θέλουμε, να δείξουμε στους λαούς μας ότι πράγματι είναι το πιο ασφαλές αλλά και δίκαιο σπίτι μέσα από το οποίο μπορεί να έχουν προοπτική, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ για τη συνοχή της Ευρώπης στο επόμενο διάστημα, βλέποντας πώς ενδυναμώνονται τα εθνικιστικά κόμματα και οι ακραίες φωνές στο εσωτερικό. Και η συζήτηση που είχαμε ακριβώς με τον Πέντρο, με τον οποίο γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, είναι να πάρουμε μια πρωτοβουλία για ένα ισχυρό φόρουμ των σοσιαλιστών, ξεκινώντας από τη Μεσόγειο, αλλά προσελκύοντας όλο και περισσότερες δυνάμεις, εν ώψη των επόμενων ευρωεκλογών, έτσι ώστε να έχουμε μια καθαρή ατζέντα, μια ισχυρή φωνή και γιατί όχι και έναν κοινό υποψήφιο. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, μου ακούγεται. Ετοιμαζόμουν να συνεχίσω αυτή την κουβέντα, δηλαδή να θέσω το ερώτημα ανάποδα, αν σε επόμενες εκλογές είσαστε πρώτο κόμμα, αλλά δεν έχετε αυτοδυναμία, με ποιον θα ταιριάζατε περισσότερο να συγκυβερνήσετε, με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ας κλείσω αυτή την κουβέντα, γιατί και ο χρόνος μας έχει πλησιάσει το τέλος του. Να γυρίσω στην αρχική συζήτηση. Ο χώρος βρίσκεται μπροστά σε ένα συνέδριο, στην ολοκλήρωση, ας πούμε, αυτού του μετασχηματισμού και της ενοποίησής του. Είπε στην αρχή. Πολυφωνία, όχι Βαβυλωνία. Αυτό τι σημαίνει, για να κλείσουμε με αυτό, αυτό με όρους προγράμματος και με όρους σχηματισμού. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι όταν καταλήγουμε σε μια συνθετική πρόταση, τη στηρίζουμε όλοι, ακόμα και αν έχει ο καθένας τις δικές του αποχρώσεις. Είναι δεκτές οι αποχρώσεις, αλλά η στήριξη της κεντρικής απόφασης και της κεντρικής γραμμής είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να έχουμε συνοχή ως χώρος. Σεβόμενοι την αυτονομία των κομμάτων, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ένα μεταβατικό διάστημα. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να τα διαγράψουμε όλα. Χρειάζεται αυτό το μεταβατικό διάστημα, αλλά σε αυτό το μεταβατικό διάστημα πρέπει να προσπαθήσουμε συνειδητά όλοι μας. Και αυτό είναι το μήνυμά μου και αυτό θα είναι το μήνυμα και μέσα στο συνέδριο. Ότι μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί, αλλά πολύ ισχυροί, με πολύ δυνατή φωνή. Φοβγεννηματά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την παρουσία σας.